Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον Άγιο Νικόλαο για την εθελοντική δράση του Δημόσιου Θυλασμού. Κοντά μας είναι η Μαρία Μασάρο, μία εκ των διοργανωτών της σημερινής αυτής όμορφης δράσης. Μαρία. Καλημέρα. Πες μας δύο λόγια για αυτή την πραγματικά όμορφη κίνηση που κάνετε εσείς οι μαμάδες του Αγίου Νικολάου. Είναι μια κίνηση που γίνεται και σε Σιτία και στην Ιερά Πέτρα ταυτόχρονα σήμερα. Γενικά σε όλη την Ελλάδα, στις περισσότερες πόλεις γίνεται διαδικτυακά, γιατί λόγω των ημερών δεν είναι τόσο εύκολο. Και εμείς προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε τα μέτρα, αποστάσεις κλπ. Είναι μια κίνηση μέσα από την οποία προσπαθούμε λίγο να διώξουμε τα ταμπού αυτά που υπάρχουν στην κοινωνία σχετικά με το μητρικό θυλασμό και το δημόσιο μητρικό θυλασμό. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, όπως εμείς τρώμε έτσι και αυτά ζητάνε να φάνε, με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, όλες οι μαμάδες είμαστε φτιαγμένες γι' αυτό και μακάρι όλες οι μαμάδες να καταφέρουν να θυλάσουν τα μωρά τους. Ειδικά στις μέρες μας είναι το μητρικό γάλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μωρό. Του παρέχει πολλά αντισώματα για ένα υγιές μωρό. Καλό είναι να προσπαθήσουμε όλες οι μαμάδες με υπομονή, δύναμη να το καταφέρουμε. Και ένα μήνυμα για εκείνες τις μαμάδες οι οποίες φοβούνται ή μήπως θα έλεγα νιώθουν ένοχες στο να θυλάσουν δημόσια το μωρό τους όταν αυτό δεν το έχει ανάγκη. Ένοχοι. Ούτε χρειάζεται να φοβούνται και επίσης δεν χρειάζεται να ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια. Και εγώ έχω ζητήσει βοήθεια και εγώ δυσκολεύτηκα στην αρχή, αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή, χρειάζεται πολύ πίστη σε αυτό που κάνουν και στο γεγονός ότι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι με αυτόν τον τρόπο κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για το μωρό τους.